Άδεια παραμένουν τα ράφια φαρμακείων από συγκεκριμένα σκευάσματα και στην Κρήτη, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε ασθενείς. Μάλιστα, όπως αναφέρουν φαρμακοποιοί, το πρόβλημα όχι μόνο δεν έχει ξεπεραστεί, αλλά αναμένεται να επιδεινωθεί, καθώς οι φαρμακευτικές εταιρείες θα κατεβάσουν ρολά τον Αύγουστο, γεγονός που θα επιβαρύνει τις ήδη δύσκολες συνθήκες. Μια πολύ άσχημη εικόνα αυτό το διάστημα. Και δυστυχώς θα επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, λόγω του ότι θα κλείσουν και οι εταιρείες, με αποτέλεσμα καταλαβαίνετε ότι φάρμακα δεν θα. Και να θέλουμε και να υπάρχουν φάρμακα, μάλλον δεν θα έρχονται. Είμαι ανήσυχος τώρα αυτή την περίοδο, γιατί θα κλείσουν οι φαρμακευτικές εταιρείες λόγω καλοκαιρινών διακοπών. Επομένως, θα έχουμε και αυτό το πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε. Οι ελλείψεις φαρμάκων επιμένουν, προκαλώντας προβληματισμό σε πολίτες και φαρμακοποιούς. Το πρόβλημα είναι χρονίζον, σταθερό, δεν έχει βελτιωθεί ιδιαίτερα, παρότι έχουν υπαρθεί κάποια μέτρα από τον ΕΟΦ και την πολιτεία. Το κυριότερο μέτρο ήταν η απαγόρευση εξαγωγών κάποιων φαρμάκων. Εν τούτης, οι ελλείψεις επιμένουν, σε ιδιαίτερες κατηγορίες φαρμάκων εξακολουθούν να είναι σε μεγάλο βαθμό. Ελλείψεις παρουσιάζονται σε όλες τις κατηγορίες. Ωστόσο, μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις κατηγορίες αντιβιωτικών, αναπνευστικών και καρδιολογικών φαρμάκων, ενώ οφθαλμικές αλυφές δεν υπάρχουν ούτε για δείγμα. Αυτή τη στιγμή σοβαρό πρόβλημα έχουν τα αντιβιωτικά και ειδικά για παιδιά. Έχουμε σε φάρμακα αναπνευστικά και ζαχαρόδι διαβήτη. Σε αυτές τις τρεις κατηγορίες έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα. Έχουμε σε όλες τις κατηγορίες φαρμάκων, αναπνευστικά, καρδιολογικά. Οφθαλμικές αλυφές, για παράδειγμα, δεν υπάρχει ούτε δείγμα. Πολλά κολλήρια, ενέσιμα. Υπάρχουν ελλείψεις σε όλες τις κατηγορίες. Το δικό τους γολγοθά βιώνουν και οι ασθενείς με διαβήτη, καθώς τα διαβητολογικά φάρμακα σπανίζουν στην αγορά. Μας ταλαιπωρούν ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό οι ελλείψεις σε κάποιες κατηγορίες διαβητολογικών φαρμάκων, τα οποία δεν υπάρχουν ή υπάρχουν σε ελάχιστες ποσότητες. Οι διαβητολογικοί ασθενείς δυστυχώς ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Με φόντο τα άδεια ράφια, φαρμακοποιοί ζητούν άμεσες παρεμβάσεις, προκειμένου οι ελλείψεις να περιοριστούν και οι ασθενείς να πάψουν να αγωνιούν κάθε φορά που περνούν το κατόφλι των φαρμακείων. Από την πλευρά του, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων προχώρησε στη δημοσίευση δύο νέων ληστών απαγορεύσεων εξαγωγών, σκοπεύοντας την εξαμόλυνση των ελλείψεων που ταλαιπωρούν την αγορά.